Καλή σας μέρα. Καλημέρα από την Αριστοτέλους, κάτω από το Υπουργείο Υγείας. Mm-hmm. Για πείτε μας, έχετε συγκεντρωθεί καταρχήν εκεί από ό,τι καταλαβαίνω όλα τα σωματεία, όλες οι ενώσεις εργαζομένων προκειμένου να διαμαρτυρηθείτε για την αξιολόγηση. Ακριβώς. Σήμερα όλα τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια από όλη τη χώρα και εργαζόμενοι από τα νοσοκομεία της Αττικής, όπου η Ομοσπονδία μας, η ΠΟΕΔΗΝ, έχει κηρύξει πεντάωρη στάση εργασίας, βρισκόμαστε συγκεντρωμένοι κάτω από το Υπουργείο Υγείας να παραδώσουμε στον Υπουργό, στον κύριο Βορύδη, τα φύλλα αξιολόγησης με το χαρακτηρισμό ότι είναι απαράδεκτα. Οπότε στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς παραδίδετε μία. Δεν έχετε κάνει την αξιολόγηση, σωστά? Όχι, δεν έχουμε κάνει την αξιολόγηση. Στο νοσοκομείο της Άρτας, όπως και στα περισσότερα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, σε ποσοστά που ξεπερνάνε το 95%, για την Άρτα συγκεκριμένα το ποσοστό είναι στο 98,67%, οι εργαζόμενοι ενυπόγραφα έχουν παραδώσει τα φύλλα αξιολόγησης στο Σύλλογο Εργαζομένων με το χαρακτηρισμό ότι είναι απαράδεκτη η διαδικασία αυτή της αξιολόγησης. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ο διοικητής του νοσοκομείου ποια στάση κρατάει, τι πιστεύει για το θέμα? Κοιτάξτε, χθες υπήρχε μια συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τους διοικητές των νοσοκομείων όλης της χώρας. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι ο κύριος Βορύδης τους απέτησε από τους διοικητές να συνεχίσουν τη διαδικασία της αξιολόγησης με οποιοδήποτε κόστος για τους εργαζομένους. Και όσοι από τους διοικητές δεν το κάνουν, τους κάλεσε να παραιτηθούν. Αυτή την πληροφόρηση έχουμε και εμείς. Τους ζήτησε τις παρατηρήσεις τους και τις παραιτήσεις τους σε όσους δεν θέλουν να συνεχίσουν την αξιολόγηση. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, οι εργαζόμενοι με καθολική συμμετοχή συνεχίζουμε και δεν παραδίδουμε τα φύλλα αξιολόγησης. Και εδώ θα πρέπει να πω κάτι για τον κόσμο που μας ακούει και που δεν είναι στον χώρο της υγείας. Η διαδικασία, η συγκεκριμένη της αξιολόγησης, τη χαρακτηρίζουμε απαράδεκτη καταρχήν για την ποσόστοση που έχει τόσο στις υψηλές βαθμολογίες όσο και στις χαμηλές. Για το 15% λέτε τον σε απολύσεις? Λέμε και για το 15% που υποχρεωτικά θα πρέπει να βαθμολογηθούν κάτω από 6,9, αλλά λέμε και για το 25% που είναι η οροφή για να βαθμολογηθούν με άριστα. Μάλιστα. Και μην ξεχνάμε ότι η αξιολόγηση στο δημόσιο και στα νοσοκομεία γινόταν και μέχρι πέρυσι. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, εγώ συγκεκριμένα βρίσκομαι Σας ακούμε. Βρισκόμαστε... Έχει... Από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε δυσκολία, υπάρχει φασαρία. Υπάρχει φασαρία εκεί που είστε, λογικό είναι. Ακριβώς, και μας καλούν τώρα από την ΠΟΕΔΗΝ οι εκπρόσωποι των σωματείων να ανέβουμε στο γραφείο της Ομοσπονδίας. Θα ανέβω σε ένα λεπτό. Τι ήθελα να πω, ότι είναι και η οροφή, το 25% που υποχρεωτικά είναι η οροφή για να είναι η άριστη. Επίσης, η διαδικασία της αξιολόγησης, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, θα συνδεθεί και με τη διαθεσιμότητα αλλά και με τη μείωση μισθού. Σε αυτούς που θα βαθμολογηθούν με χαμηλό βαθμό και μπόνους σε αυτούς που θα βαθμολογηθούν με υψηλό βαθμό. Αυτό το χαρακτηρίζουμε απαράδεκτο. Πραγματικά και είναι απαράδεκτο. Θέλουμε την αξιολόγηση. Δεν είναι κανένας από τους εργαζομένους κατά της αξιολόγησης, αλλά αξιολόγηση με πραγματικά στοιχεία. Όταν δεν υπάρχει στοχοθεσία στο νοσοκομεία, όταν δεν υπάρχουν καθεκοντολόγια, όταν υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, όταν στην Άρτα συγκεκριμένα είμαστε απλήρωτοι για υπηρορίες και νυχτερινά, από το 2008 υπάρχουν οφειλές του νοσοκομείου απέναντι στους εργαζόμενους και αυτή τη στιγμή μας καλούνε να αξιολογήσουμε το 15% των συναδέλφων, 77 συναδέλφους συγκεκριμένα για την Άρτα, ως ανεπαρκείς. Ενώ υπάρχει και έλλειψη προσωπικού και είναι 77 άτομα τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγουν. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σκοπό έχει αυτή η αξιολόγηση. Μάλλον καταλαβαίνουμε τι σκοπό έχει, αλλά δεν είναι αξιολόγηση αυτό το πράγμα. Σωστά, σωστά. Πολύ γρήγορα, επειδή καταλαβαίνουν ότι σας πιέζουν, πρέπει να προχωρήσετε να πάτε στο Υπουργείο, να ανεβείτε στο Υπουργείο. Υπήρχε και ένα θέμα, υπάρχει και ένα θέμα, από ό,τι ξέρουμε, σχετικά με τη Μευτική. Με τη Μευτική Κλινική. Ακριβώς. Έχετε βγάλει και μια επιστολή. Ακριβώς. Mm-hmm. Από τον Δεκέμβρη του 2013, μετά τη συνταξιοδότηση τριών συναδέλφων από τη ΜΕΟΝ, από την
κλινική λειτουργούσε με 4 μέρες. Ναι. Ένα νούμερο που είναι πάρα πολύ μικρό για την κίνηση και για τη λειτουργία της κλινικής, η οποία εφημερεύει καθημερινά για το νοσοκομείο της Άρτας. Υπήρχαν οι υποσχέσεις ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έρθουν ΜΕΣ, εκκρεμεί και ήδη μια πρόσληψη από το 2008 και βγήκε αυτή η ανακοίνωση την Παρασκευή. Τυχαίο ή όχι τυχαίο, το αφήνω στην κρίση σας. Χθες το μεσημέρι ήρθε επιστολή από την έκτη ΥΠΕ, όπου μετακινούνται 2 ΜΕΣ από κέντρα υγείας όμορων νομών. Η μία ΜΕΑ είναι από το κέντρο υγείας της Φιλιππιάδας και η άλλη από το κέντρο υγείας Πραμάτων. Που μετακινούνται στο νοσοκομείο. Που σημαίνει ότι φαίνεται προσωρινά, δεν ξέρω, να λύνεται το πρόβλημα. Και η απόφαση υπάρχει και η απόφαση λέει μια πρόληψη για μια μόνιμη ΜΕΑ. Ναι, η οποία βρίσκεται προς δημοσίευση, η οποία δεν ξέρουμε ακόμα αν θα έρθει, αν θα αποδειχθεί το διορισμό της. Γιατί πρόκειται για μια συνάδελφο, η οποία η καταγωγή της είναι από τη Θεσσαλία και δεν ξέρουμε καν αν θα έρθει στην Άρτα. Οριακά λύνεται το πρόβλημα. Απλά αν δεν προχωρήσουμε σε προσλήψεις προσωπικού, δεν είναι η μευτική κλινική μόνο. Σήμερα ήταν η μευτική, αύριο θα είναι κάτι άλλο και φαντάζομαι τα προβλήματα είναι πολλά και οι λήψεις. Να σας πω κάτι, ότι το 2013 έχουν αποχωρήσει από το νοσοκομείο της Άρτας 96 συνάδελφοι και δεν έχει προσληφθεί κανένα στα τελευταία 7-8 χρόνια. Και οι ψευτοπροσλήψεις με μετακινήσεις δεν βοηθάνε και την κατάσταση, φαντάζομαι. Καθόλου, καθόλου. Δηλαδή έρχονται κάποιες μετακινήσεις, τρίμηνες, οι οποίες μερικές φορές ανανεώνονται, γίνονται εξάμηνο, αλλά απλά να σπρώχνουν λίγο την κατάσταση, να βγαίνουν οι εφημερίες. Ακριβώς. Κλείνουμε τρύπες. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γεωργούση, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Καλημέρα μας. Φαντάζομαι συνεχίζετε τώρα τον αγώνα σας στο Υπουργείο που βρίσκεστε για την αξιολόγηση, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή για τους εργαζόμενους και στα νοσοκομεία, αλλά γενικότερα στο δημόσιο τομέα, είναι το πρώτο θέμα και που σας απασχολεί πάρα πολύ έντονα και δικαίως με αυτές τις ποσοστώσεις και λογικό με όλη την διαδικασία που γίνεται. Καλή σας ευχαριστούμε μέρα. Πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.